Επιστρέφουμε και πάμε αμέσως στο Skype μας. Μας περιμένει ο αντιπρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο Νίκος Κουγιάλης. Κύριε Κουγιάλη, καταρχήν αυτή η βαθμολογική αντεπίθεση του ΑΠΟΕΛ, ποιο είναι το μυστικό του? Το μυστικό του είναι η σκληρή δουλειά που επιτελεί ως ο Φρόνης Αυγουστής και το προπονητικό επιτελείο και φυσικά οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε όλοι βάλει κάτω το κεφάλι και δουλεύουμε πραγματικά πάρα πολύ σκληρά για να επαναφέρουμε τον ΑΠΟΕΛ εκεί που του αρμόζει και θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο αυτή τη στιγμή. Περιμένατε τόσο εύκολο πέρασμα από το δασάκι της Άχνας? Να σας πω την αλήθεια, δεν περιμέναμε τόσο εύκολο πέρασμα, γιατί ο Εθνικός είναι γνωστό ότι είναι μια πολύ αγωνιστική ομάδα, είχε μια πολύ καλή εμφάνιση την προηγούμενη αγωνιστική με τον Άρη, τον είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πιστεύαμε ότι θα κερδίζαμε εύκολα ή δύσκολα αυτό το παιχνίδι. Ευτυχώς πήραμε μια εύκολη νίκη με μια πολύ καλή εμφάνιση. Πλέον φαίνεται ότι πιστεύει και η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές τους εαυτούς τους. Εντάξει, κάτι προφανώς είναι απόρρια το αίτη του Σερί, επειδή υπήρχαν και περιόδοι που φαινόταν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ψυχολογίας και αυτοεπίθεσης. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ψυχολογίας. Η ομάδα σε κάποια φάση είχε χάσει το μέταλλο του νικητή που διέθετε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σοφρόνης Αυγουστής και το προπονητικό επιτελείο είχαν εντοπίσει πολύ νωρίς ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα και μαζί με τον ειδικό, τον ψυχολόγο που διαθέτει το team εκεί στον Αρχάγγελο, δουλέψανε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα και θεωρώ ότι και αυτά τα καλά αποτελέσματα και οι καλές εμφανίσεις έχουν ανεβάσει στο κατακόρυφο την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, το πιστεύουν. Πιστεύουν αυτά τα παιδιά ότι μπορούν να πετύχουν τον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο στόχος. Πάντοτε ήταν αυτός ο στόχος του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ είναι καταδικασμένος να αγωνίζεται για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είμαστε λίγο πίσω στη βαθμολογία. Υπάρχουν 7 παιχνίδια αυτή τη στιγμή μέχρι την λήξη της κανονικής διάρκειας. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και τα 7 αν είναι δυνατόν. Να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή βαθμό και να μπούμε στα play-offs εκεί που είναι 10 ντέρπι τα οποία θα διεκδικήσουμε αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε Κουγιάλη, να κάνω την ιντρικαδόρικη ερώτηση. Ποια ομάδα έχει περισσότερες πιθανότητες από τον ΑΠΟΕΛ για να κατακτήσει τον τίτλο? Θεωρώ ότι οι ομάδες που προπορεύονται, οι τρεις ομάδες που προπορεύονται, έχουν περισσότερες πιθανότητες από όλες τις υπόλοιπες για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Όμως θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, δηλαδή είναι 5 με 7 παιχνίδια που έχουμε εμείς και άλλα 10, 15 δηλαδή παιχνίδια που σίγουρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και υπάρχουν και πάρα πολλά ντέρπις στα εναπομείναντα παιχνίδια. Όλοι παίζουν με όλους. Ναι, ωραία η απάντησή σας. Αν το ΑΠΟΕΛ ήταν ισόβαθμο με όλους, και με τον Άρη και με την ΑΕΚ και με τον Απόλλωνα, η απάντησή σας θα ήταν διαφορετική? Η απάντησή μου θα ήταν ότι θα είχαμε τις ίδιες πιθανότητες ή και ελαφρώς περισσότερες από όλους τους υπόλοιπους. Δεν διαπιστώνετε ότι... Ναι, και στο παρελθόν. Δεν διαπιστώνετε όμως ότι αυτή την στιγμή, αυτή την περίοδο, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και είναι μια ομάδα που έχει καταφέρει, έχει ένα συν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αν μου επιτρέπετε, δεν είμαι 100%, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος. Έχει συνδέσει τον κόσμο με την ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο του και βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η δυναμική που δεν το έχουν σήμερα οι άλλοι. Μπορεί να το είχαν πριν, μπορεί να το έχουν μετά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και είναι αυτό που κάνει και εμάς τους διοικούντες και τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές να πιστεύουμε ότι μπορούμε. Είναι αυτός ο κόσμος που είναι η μεγάλη δύναμη του ΑΠΟΕΛ και τον ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θερμά, γιατί μας στηρίζει. Στηρίζει τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα από την πρώτη αγωνιστική και εκεί που η ομάδα δεν πήγαινε καλά, πίστεψε ότι αυτή η ομάδα έχει ποιότητα και σήμερα αυτή η ομάδα, αν θέλετε, αποζημιώνει αυτούς τους ανθρώπους που την παρακολουθούν παίζοντας καλό ποδόσφαιρο όπως όλοι οι αποελίστες θα ήθελαν την ομάδα να αγωνίζεται. Κύριε Κουγιάλη, όχι, παρακαλώ, ολοκλήρωστε. Ναι, λέω ότι θεωρώ ότι
με την συμμετοχή του κόσμου που είναι ο 12ος και ο 13ος παίχτης του ΑΠΟΕΛ, μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας και τους θέλουμε να μείνουν δίπλα στην ομάδα, δίπλα στους ποδοσφαιριστές μέχρι τέλους. Σήμερα υπήρξαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Σαρφό τα έχει βρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με το ΑΠΟΕΛ, μένει η συγκατάθεση του Χριστόφορου Τορναρίτη. Το ΑΠΟΕΛ θα κάνει τρίτη μεταγραφή. Ο Σαρφό είναι ένας από τους παίχτες. Έχετε μιλήσει, έχετε συμφωνήσει με τον Σαρφό. Πώς έχει το θέμα? Ο Σαρφό είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν έχουμε μιλήσει με τον παίχτη. Το πιο πιθανό, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, είναι ότι δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Θεωρούμε ότι η ομάδα είναι πλήρης. Έχουμε εξαιρετική ποιότητα, θα έλεγα. Κάναμε δύο πολύ σημαντικές προσθήκες όπως ζήτησε ο προπονητής μας. Από εκεί και πέρα, για να γίνει άλλη μεταγραφή, πρέπει να προκύψει κάτι πολύ σοβαρό ή κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το βλέπουμε όλοι, είναι και ένας πολύ ακριβώς ποδοσφαιριστής, ενδεχόμενη μεταγραφή του δηλαδή, κοστίζει πάρα πολύ. Όχι ο Σαρφό, μεταγραφή επίπεδου Σαρφό που θα χρειαστεί να δώσει κάποια σημαντικά ποσά το ΑΠΟΕΛ στην κατάσταση που είναι, μπορεί να το αυτό κάνει, ακριβώς, εάν το ζητήσει φυσικά ο προπονητής. Ακούστε να δείτε, το ΑΠΟΕΛ γνωρίζεται πολύ καλά ότι παρά τα όποια οικονομικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, τα οποία ως διοίκηση προσπαθούμε να επιλύσουμε, μπορεί να πάρει ποδοσφαιριστές τους οποίους θα ήθελε, φυσικά πάντοτε μέσα σε λογικά πλαίσια. Οι καιροί είναι χαλεποί, είναι δύσκολοι για όλους. Κανένας δεν μπορεί να ξοδέψει εκατομμύρια, στην Κύπρο τουλάχιστον, για να αγοράσει ποδοσφαιριστές. Όμως εμείς ως ΑΠΟΕΛ έχουμε φέρει πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές, κάποιους από τους οποίους έχουμε καταλάβει και ένα σημαντικό αντίτιμο για να τους αποκτήσουμε. Αν μπορούσατε να κάνετε μια μεταγραφή, κύριε Κουγιάλη, χωρίς να πληρώσετε, ποιο ποδοσφαιριστή θα παίρνατε από το Κυπριακό Πρωτάθλημα? Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πλήρης, είναι πλήρης και δεν χρειάζεται να πάρει κανένα ποδοσφαιριστή από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι διαθέτουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και δεν πιστεύω ότι εύκολα ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες θα μπορούσαν σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα να έρθουν και να προσαρμοστούν και να γίνουν παίχτες εντεκάδας. Διότι αυτό που επιδιώκουμε πλέον είναι να βάζουμε στην ομάδα παίχτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Γι' αυτό γίνονται οι μεταγραφές του χειμώνα. Εντάξει. Μια τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ να ανησυχεί για την υπόθεση Πουρσαϊτίδη? Όχι, δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος για την υπόθεση Πουρσαϊτίδη. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ήμουν παρόν, ήμουν μαζί με τον πρόεδρο παρόν κατά τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου του Σάβα Πουρσαϊτίδη τον περασμένο Ιανουάριο. Στο συμβόλαιο αυτό υπάρχει ένας όρος για αποζημίωση σε περίπτωση αποδέσμευσής του και αυτό είναι διατεθειμένο να πληρώσει το ΑΠΟΕΛ, αλλά όχι όλο το συμβόλαιο όπως ο νομικός σύμβουλος του κυρίου Πουρσαϊτίδη απαιτεί από τον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουγιάλη. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.